Ανεξέλεγκτη και εκτός ορίων η φτώχεια στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η έκθεση της Κομισιόν. Ένας στους τρεις Έλληνες απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ πρόκειται για το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό που κατέχει η χώρα μας μετά τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Λετωνία. Στην ετήσια επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 σχετικά με τις εξελίξεις ως προς την απασχόληση και τις κοινωνικές προκλήσεις, με αφορμή την ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων της φτώχειας στην εργασία, αναφέρονται τα εξής. Καθώς δεν διέθεταν πλέον την επιλογή της νομισματικής υποτίμησης οι χώρες της ζώνης του ευρώ, έπρεπε να προβούν σε εσωτερική υποτίμηση, συγκράτηση τιμών και μισθών. Η πολιτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά τη Ρουμανία στη φτώχεια των εργαζομένων, ενώ η μακροχρόνια ανεργία εκτινάχθηκε από το 3% το 2008 στο 14,2% του ενεργού πληθυσμού το 2012. Ποιος θα το πίστευε όμως πριν από λίγα χρόνια ότι η ανεργία σε συνδυασμό με τους μισθούς πείνας και τις περιορισμένες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας θα οδηγούσε στη ραγδαία αύξηση της μετανάστευσης κατά 170% από την Ελλάδα προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ξεφύγουν από τη μέγενη της φτώχειας. Την οικονομική κατάσταση και την εξαθλίωση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει από κοινού η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ και η μη κυβερνητική οργάνωση πράξης. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, με το 31% των νοικοκυριών να βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Το μνημόνιο και τα αυστηρά μέτρα λιτότητας έχουν ως αποτέλεσμα το 90% των Ελλήνων να χάσει μεγάλο μέρος του εισοδήματός του. Το 50% των νοικοκυριών δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές βασικές του ανάγκες, ενώ το 80% έχει κάνει περικοπές σε βασικά είδη διατροφής. Οι θάνατοι από μαγκάλια και οι αυτοσχέδιες κατασκευές θέρμανσης έχουν αυξηθεί, αφού το 83% των νοικοκυριών υποχρεώθηκε να κάνει περικοπές στη θέρμανση. Ένα στους δύο Έλληνες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να βουλιάξει στα χρέη και να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις, ενώ το 40% των πολιτών έχει μη εξυπηρετούμενα χρέη σε τράπεζες και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες. Τα στοιχεία χρειάζονται, δεν βοηθούν όμως στην εξεύρεση λύση σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται για να εξέλθει η Ελλάδα από το σκοτεινό τούνελ που έχει μπει τα τελευταία περίπου 4 χρόνια ή έστω να αρχίσει να αχνοφέγγει κάποια ελπίδα για ανάκαμψη.